Φαντασμαγορική, εντυπωσιακή και λαμπερή ήταν η φετινή πολιτεία των ευχών. 100.000 λαμπιόνια θα στολίζουν για 20 ημέρες το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας. Οι σεραίοι εντυπωσιάστηκαν και διασκέδασαν φέτος, γεγονός που φάνηκε από την πρώτη ημέρα με την αθρώα προέλευσή τους στην τελετή έναρξης της πολιτείας των ευχών. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πιο ωραία δεν γίνεται. Όσο έχω δει μέχρι τώρα, πάρα πολύ όμορφα. Υπέροχη, πραγματικά υπέροχη. Τέλεια, μας άρεσε πάρα πολύ. Ανάμεσα σε αυτούς που διασκεδάζουν στην πολιτεία των ευχών είναι μικροί και μεγάλοι, ανώνυμοι αλλά και επώνυμοι. Η κάμερα του Επιλογές βρήκε τη σεραία δημοσιογράφο Ελένη Λαζάρου και είχαμε μαζί της μια σύντομη συνομιλία. Ήρθα βόλτα στις Σέρες να δω τους δικούς μου ενώπιον των γιορτών. Αλλά είδα πόσο ωραία πράγματα έχετε κάνει εδώ πέρα στις Σέρες, πόσο ωραία πράγματα έχει κάνει ο Δήμος και εντυπωσιάστηκα και θα κάνω και ρεπορτάζ για τον Α. Θα βγούμε ζωντανά αύριο στη τηλεόραση του Α στην εκπομπή του Νίκου του Μάνεση. Και είμαι εδώ τώρα και μετράω αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή. Περιμένω να δω το δέντρο με τα χιλιάδες φωτάκια και να μιλήσω εδώ με τους συμπολίτες μου, τους συμπατριώτες μου. Με τους πολύ φως, πολύ χρώμα στην πόλη. Πραγματικά περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και αυτό επειδή έχουν μεταφερθεί εκδηλώσεις στο κέντρο. Και αυτό το βλέπω πάρα πολύ ωραίο, γιατί άλλες χρονιές δεν καταλάβαιναν όλοι οι πολίτες αν δεν πήγαιναν στο άλλο μέρος όπου γίνονταν η πολιτεία των ευχών. Ότι έχει στολιστεί η πόλη δεν είχε τόσο έντονο άρωμα και χρώμα. Ενώ φέτος νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα που είναι εδώ στην πλατεία Ελευθερίας και στο κέντρο. Η νέα δημοτική αρχή φαίνεται ότι κέρδισε το στοίχημα της αλλαγής χώρου για την πολιτεία των ευχών και μαζί τις καρδιές των σεραίων δημοτών και γι' αυτό εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της. Είμαι λοιπόν ενθουσιασμένη απόψε γιατί πραγματικά καταφέραμε με τη βοήθεια αυτού του μάγου που είναι ο Δήμαρχος Σερών, ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, να μεταμορφώσουμε την πόλη μας, να την κάνουμε μια πόλη μαγική. Χαίρομαι γιατί ο κόσμος έχει σειρεύσει μαζί με τα παιδιά του, περιμένουν με αγωνία το άναμα του δέντρου και σας υποσχόμαστε μια καταπληκτική και ανεπανάληπτη βραδιά.